Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στη Euro τηλεόραση. Hashtag, η τρίτη ετικέτα που βάζουμε στη σημερινή εκπομπή αφορά πάλι το Σωματείο Εργαζομένων σε Δήμο. Αυτή τη φορά ασχολούμαστε με το Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, όπου θα δούμε τα ζητήματα τα οποία απασχολούν και εδώ τους εργαζόμενους, γιατί όπως έχουμε πάρα πολλές φορές πει μέσα από αυτή την εκπομπή, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός μια δημοτική αρχή, όποια και αν είναι αυτή, να δίνει βαρύτητα στα προβλήματα και στις ανάγκες των εργαζόμενων, όταν αυτοί όλοι καθημερινά ασχολούνται με τα προβλήματα των δημοτών και αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν είναι να επιλύσουν αυτά τα προβλήματα των δημοτών. Άρα λοιπόν, για να είναι οι υπηρεσίες προς τους δημότες καλύτερες, θα πρέπει οι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται στις όποιες υπηρεσίες ενός Δήμου να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια και την αμέριστη υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής προκειμένου να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Συμβαίνουν όμως αυτά τα πράγματα? Οι εργαζόμενοι στους Δήμους τα έχουν αυτά τα εφόδια προκειμένου να κάνουν καλά τη δουλειά τους ή όχι? Σε αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα θα μας τα πει ο κύριος Παύλος Παπατέρπος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, τον οποίον καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μας στην εκπομπή. Ελπίζουμε να ακούσουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Σαργιανίδη. Λοιπόν, κύριε Παπατέρπο, τα είπα προηγούμενα με τον πρόεδρο των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε και τι συμβαίνει στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Καταρχήν, να κάνουμε έτσι μια πρώτη γνωριμία. Ας μιλήσουμε λίγο για το Σωματείο Εργαζομένων, για τι αριθμό εργαζομένων μιλάμε και σε ποιες θέσεις βρίσκονται αυτοί οι εργαζόμενοι. Φαντάζομαι καλύπτουν όλες τις θέσεις του Δήμου, ναι, έτσι. Ναι. Αυτή τη στιγμή τα μέλη του Σωματείου μας ξεπερνούν τα 530. Ναι. Βέβαια, δεν καλύπτουμε όλες τις υπηρεσίες, όλο το φάσμα του Δήμου. Και είναι ένα σωματείο το οποίο προστέθηκαν τα μέλη του μετά από πολύ κόπο και πολύ αγώνα, το οποίο έχει κάνει επί σειρά ετών. Μάλιστα. Δηλαδή, αρχικά τα μέλη του σωματείου ήταν 190 με 200. Ναι. Και φτάσαμε μέχρι τώρα, να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και βέβαια θα είναι κάτι το οποίο θα το συνεχίσουμε και στην πορεία. Μάλιστα. Αυτή είναι τη στιγμή όταν λέμε εργαζόμενοι, μιλάμε σε όλες τις διοικητικές υπηρεσίες, μιλάμε και για την καθαριότητα, μιλάμε και για τους παιδικούς σταθμούς, μιλάμε παντού, έτσι. Μιλάμε για τα πάντα. Αυτή είναι όλη μόνιμη, κύριε Παπατέρπο? Όχι. Μέσα σε αυτός υπάρχουν και κάποιοι συμβασιούχοι, οι οποίοι ανανεώνονται συμβάσεις τους επί σειρά ετών. Mm-hmm. Στην ουσία, δηλαδή, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ναι. Και υπάρχουν βέβαια και οι ορισμένου χρόνου, οι οποίοι καλύπτουν τις εποχιακές ανάγκες, τις οποίες βέβαια αγκαλιάζουμε και αυτούς. Ωραία. Άρα λοιπόν, πέρα από τον αριθμό των μονίμων εργαζομένων, νομίζω ότι ανεβαίνουμε, πάμε στα 700-800 άτομα. Πώς είναι στο σύνολο μαζί με τους... Ίσως ναι, το σύνολο των υπαλλήλων στο Δήμο κατά καιρούς, δηλαδή εποχιακά, να φτάνει και τους 700. Ωραία. Εδώ να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Ένας εργαζόμενος ο οποίος έρχεται και είναι με σύμβαση στο Δήμο, δεν έχει δικαίωμα να έρθει να εγγραφεί στο Σύλλογο Εργαζομένων? Βεβαίως και έχει το δικαίωμα. Έχει το δικαίωμα. Έχει ωραία, δικαίωμα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για να ξέρουμε. Άρα λοιπόν μπορεί και αυτός να μπει, πάντως όπως και να έχει, είτε είναι σε οκτάμινο είτε είναι σε δωδεκάμινο, όποιες και αν είναι η διάρκεια της σύμβασής του, έχει όλες τις παροχές και όλες τις ίδιες διευκολύνσεις που έχει και ένας μόνιμος εργαζόμενος. Όλοι, όλοι οι συνάδελφοι είναι κάτω. Ωραία. Από την ασπίδα του σωματείου. Δεν Ωραία. Υπάρχει περίπτωση. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση μαζί σας την πήραμε μετά από κάποια δημοσιεύματα που είδαμε σε τοπικές ιστοσελίδες του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, mm-hmm. οι οποίες επί σειρά ημερών, μηνών και το προηγούμενο χρονικό διάστημα και από την αρχή της πανδημίας έγραφαν για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Και κύρια, πρώτα απ' όλα είχαν βάλει κατά πόσο μέσα στην πανδημία του κορονοϊού υπήρχε υγιεινή και ασφάλεια και για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και για τη δουλειά που ήταν να κάνουν. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό θέμα για να ξεκινήσουμε. Συνέβησαν τέτοια πράγματα? Υπήρχαν προβλήματα? Διαβάσαμε σε επιστολές ότι δεν είχατε το κατάλληλο υλικό προκειμένου να κάνετε τη δουλειά σας. Οπότε θα ήθελα να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη σε τέτοια, ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία, και μετά θα πάμε γενικότερα στα ζητήματα αυτά. Φυσικά. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η πανδημία δεν είναι κάτι που έχει τελειώσει και αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται. Συνεχίζεται. Τα προβλήματα σίγουρα πολλαπλασιάστηκαν σε όλους τους τομείς. Είτε αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια στις σχολικές μονάδες, αλλά και μέσα στις υπηρεσίες, εκτελικές εγκαταστάσεις του Δήμου.
Δεν μπορώ να πω ότι η βοήθεια του Δήμου ήταν τόσο σημαντική. Στην αρχή χορηγήθηκαν κάποιες μάσκες που στην πορεία αποδείχτηκαν ότι ήταν εντελώς άχρηστες για την πανδημία. Μπορεί να ήταν χρήσιμες για τον οποίος είχε ένα βαφοφύγιο αυτοκινήτων, αλλά ήταν άχρηστες όμως για την υγιεινή του εργαζομένου. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, οι επόμενες μάσκες οι οποίες χορηγήθηκαν και ήταν οι κατάλληλες αυτές οι FFP2 ήταν τον Νοέμβριο του 2021. Δόθηκαν 4 τεμάχια τουλάχιστον στο τμήμα της τεχνικής υπηρεσίας και έκτοτε δεν ξαναδόθηκε ποτέ πάλι τίποτα. Δηλαδή δεν φρόντισε ο Δήμος να προστατέψει τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς οι οποίοι έχουν. Από τον Νοέμβριο του 2021, τώρα που μου λέτε ότι δόθηκαν οι μάσκες, αυτή τη στιγμή είμαστε στον Απρίλιο του 2022. Πέρασαν Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, είμαστε στον έκτο μήνα. Ναι. Δόθηκαν 4 μάσκες και δεν ξαναδόθηκαν. Όχι. Αλλά και πριν δεν είχαν δοθεί οι κατάλληλες μάσκες. Δηλαδή, 4 μάσκες τι εννοείται? Είναι μάσκες οι οποίες πλένονται, είναι επαναχρησιμοποιούμενες, είναι μαγικές, τις οποίες μπορεί να τσάει, γιατί εγώ από ό,τι ξέρω, ένας άνθρωπος κάθε μέρα αλλάζει και διαφορετική μάσκα. Αν θέλουμε να μιλάμε για σωστή υγιεινή, έτσι. Τώρα μου λέτε, σας δώσανε 4 μάσκες για το διάστημα αυτό των 5 μηνών, πάμε στον έκτο μήνα. Ναι. Αλλά και πριν όμως δεν είχαν δοθεί οι κατάλληλες μάσκες ποτέ. Δεν δόθηκαν, αν και ζητήσαμε επανειλημμένα να δοθούν μάσκες στους εργαζόμενους παιδικούς σταθμούς που έχουν άμεση και καθημερινή επαφή με παιδάκια. Με παιδάκια. Ζητήσαμε να δοθούν μάσκες σε εργαζόμενους οι οποίοι είναι στα ΚΕΠ που έχουν άμεση επαφή και καθημερινή επαφή με δημότες. Τον κόσμο. Με ναι. Δημότες. Ζητήσαμε να δοθούν μάσκες στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής που και εκεί υπάρχει άμεση επαφή καθημερινή με τον κόσμο. Ζητήσαμε να δοθούν μάσκες στις σχολικές καθαρίστριες. Εκεί. Που επίσης έρχονται σε επαφή με τους μαθητές μέσα στα σχολεία. Καθημερινά, ναι. Είτε είναι δημοτικό, είτε είναι γυμνάσιο, είτε είναι λύκειο, που εκεί τα προβλήματα είναι πολύ περισσότερα. Ποτέ δεν δόθηκε ούτε μία μάσκα. Ποτέ. Δόθηκαν αυτές οι 4 που είπατε. Αυτές οι 4 δόθηκαν, και το γνωρίζω, στο τμήμα της τεχνικής υπηρεσίας, γιατί εκεί ανήκω, ναι. Αλλά ήταν μόνο αυτές οι 4 μάσκες. Μάλιστα. Τίποτα άλλο. Οι συγκεκριμένες που ήταν αποτελεσματικές για την πανδημία. Γιατί οι προηγούμενες οι οποίες είχαν δοθεί ήταν εντελώς άχρηστες για την πανδημία. Σας είπα ότι ήταν οι μάσκες οι οποίες μπορούσαν πολύ άνετα να καλύψουν έναν ο οποίος είναι βαφέας αυτοκινήτων. Να κάνει οποιαδήποτε άλλη εργασία παρά, ναι, παρά να το προστατέψει από την πανδημία. Κύριε Παπατέρπο, εσείς πότε αναλάβατε πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου? Πρόεδρος έχω αναλάβει από τις εκλογές που κάναμε τις 2 Δεκεμβρίου του 2021 και μετά. Δηλαδή είστε 5 μηνών δήμαρχος. Ναι. Στην προηγούμενη θητεία. 4 μηνών. Ναι. Στην προηγούμενη θητεία. Ήμουν ως ταμείας στο ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είστε ένα ενεργό στέλεχος του Σωματείου Εργαζομένων, αλλάζουν οι ιδιότητές σας. Ναι, ναι. Πείτε μου λίγο κάτι, σας παρακαλώ, είτε με την προηγούμενη ιδιότητά σας, είτε με την τωρινή ως πρόεδρος. Mm-hmm. Αυτή η δημοτική αρχή ανέλαβε τον Δήμο από τον. Ιανουάριο να πω του 2020. Στην ουσία από το Σεπτέμβριο 2019. Από το Σεπτέμβριο. Αφήστε τους 3 μήνες. Είναι 3 μήνες που οι άνθρωποι ήθελαν να γνωρίσουν τους χώρους του Δημαρχείου, που είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, να γνωρίσουν τους εργαζόμενους. Το θεωρώ ότι είναι. Δίνω μία περίοδο χάριτος 3 μηνών και λέω ότι μέχρι οι άνθρωποι αυτοί να εγκληματιστούν στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, ας τους αφήσουμε αυτούς τους 3 μήνες. Ιανουάριο του 2020. Πόσες φορές συναντηθήκατε το 20, το 21, είμαστε τώρα στο 22, με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να τις μεταφέρετε τα προβλήματα που έχετε και να τα συζητήσετε προκειμένου να επιληθούν? Πολλές, πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι κάθε συνάντηση είναι και μία ανακοίνωση από αυτές τις οποίες έχω φέρει μαζί μου. Ναι. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την πρώτη ανακοίνωση, που ήταν φυσικά και η πρώτη συνάντηση που κάναμε τότε με τη νέα διοίκηση και με τον καινούριο δήμαρχο, τον κύριο Μανταλιανό. Μάλιστα. Η οποία έγινε 27 Σεπτεμβρίου 2019. Mm-hmm. Και μόλις είχε αναλάβει, ναι, δηλαδή. Στο έγγραφο το οποίο είχαμε δώσει τότε στον δήμαρχο, με αριθμό πρωτοκόλλου συγκεκριμένα 66, αναφέρουμε το τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Για να έχει μια σφαιρική εικόνα, ναι, ναι, για το ποια είναι τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει στο Δήμο τον οποίο έχει αναλάβει. Δυστυχώς, αυτά τα προβλήματα τα οποία είναι υπογραμμισμένα που το δώσαμε τότε, για αυτά τα προβλήματα θα μιλήσουμε σήμερα μετά από 2,5 χρόνια. Δεν έχει λυθεί τίποτα. Όταν λέτε τίποτα, κυριολεκτείτε ή το λέτε μεταφορικά? Δηλαδή, εδώ πέρα στη λίστα, πείτε μου ένα από τα προβλήματα τα οποία
το αναφέρατε το Σεπτέμβριο του 2019. Βέβαια. Γίνεται συγκεκριμένος. Πείτε μου ένα πρόβλημα. Να ξεκινήσουμε από τα πιο βασικά, τα οποία αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ωραία. Έτσι. Τι ζητούσατε από τη Δημοτική Αρχή? Πρώτα απ' όλα τα μέσα ατομικής προστασίας. Ατομικής προστασίας. Φυσικά. Μάλιστα. Ας μείνουμε σε αυτά. Δεν δόθηκαν 2 χρόνια τώρα? Όχι. Ξεκίνησαν τώρα τον Ιανουάριο του 2022 και έχει δοθεί ένα μέρος από αυτά. Μάλιστα. Τώρα ξεκίνησαν όμως, τον Ιανουάριο του 2022. 2 χρόνια δεν υπήρχαν αυτά. Όχι. Ωραία. Πείτε μου ένα άλλο ζήτημα του οποίου του θέσατε το 19. Θέσαμε όσον αφορά τις εγκαταστάσεις στις οποίες στεκάζονται οι διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Ωραία. Τι ακριβώς ζητούσατε για τις εγκαταστάσεις? Να αναφερθούμε συγκεκριμένα για την Διεύθυνση Καθαριότητας και Τμήματος Οδοποιίας, τα οποία στεγάζονται σε κτίρια ακατάλληλα, παλαιωμένα. Σκεφτείτε ότι ο αριθμός των υπαλλήλων εκεί πέρα αγγίζει τους 200 και είναι αναγκασμένοι να μοιράζονται 4 τουαλέτες. Μάλιστα. Οι 200 εργαζόμενοι, 4 τουαλέτες. Ναι. Είναι ένας χώρος στον οποίο δεν υπάρχει μπάνιο, δεν υπάρχουν ντους να μπορεί η αποκομιδή των απορριμμάτων, οι συνάδελφοι μετά στην πορεία να βγάλουν τα ρούχα τους, να κάνουν ένα μπάνιο και στην συνέχεια να πάνε σπίτι να επιστρέψουν τους, όπως πρέπει να γυρίσουν. Ναι. Ναι. Με τα ίδια ρούχα τα οποία τα ζουμιά τρέχουν από τους κάδους, στάζουν επάνω τους. Με τα ίδια ρούχα θα μπουν στο αυτοκίνητό τους. Με τα ίδια ρούχα θα γίνουν στο σπίτι τους. Με τα ίδια ρούχα θα μπουν μέσα στο σπίτι τους. Όλη αυτή τη μεταφορά των μικροβίων που εισπράττουν καθημερινά το φέρνουν και μέσα στο σπίτι τους. Μάλιστα. Ούτε σε αυτό έχει γίνει απολύτως τίποτα. Όχι. Ακόμα και σε αυτό δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ναι. Κύριε Παπατέρπο, επειδή θέλω να απονείμουμε δικαιοσύνη και δεν θέλω να αδικήσουμε κανέναν, γιατί το να ασκούμε κριτική είναι στα πλαίσια της δημοκρατίας. Επιτρέπεται να το κάνουμε αυτό το πράγμα, αλλά δεν θέλω σε καμία περίπτωση να δικήσουμε κάποιον. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας, ποιος ήταν ο οποίος εκτός από το δήμαρχο πήρε αυτό το χαρτί στα χέρια του? Αυτό το χαρτί το δώσαμε στο δήμαρχο τότε στην συνάντηση την πρώτη που κάναμε ως ενημέρωση. Ποιος ήταν αντιδήμαρχος υπεύθυνος για την καθαριότητα, παραδείγματος? Ο κ. Δημαρχής, ο οποίος είναι ακόμη και τώρα. Ο οποίος είναι ακόμη και τώρα. Έχει περιέλθει εις γνώση του η συγκεκριμένη επιστολή? Μα η ενημερώση που κάνουμε προς τον Δήμαρχο εννοείται ότι γίνεται και προς τον Αντιδήμαρχο. Δεν είναι αυτό θέλω να πω. Ως ο καθήλυνα αρμόδιος αντιδήμαρχος. Ας πάρουμε τώρα την περίπτωση ότι ο Δήμαρχος ως Δήμαρχος, εκτός από τα ζητήματα της καθαριότητας, ασχολείται και με τα οικονομικά προβλήματα του Δήμου, ασχολείται και με τα πολιτιστικά, ασχολείται και με τα κοινωνικά, έχει να αντιμετωπίσει και τα ζητήματα της φτώχειας, έχει να αντιμετωπίσει και την πανδημία. Έχει όμως έναν καθήλυν αρμόδιο αντιδήμαρχο, ο οποίος αντιδήμαρχος θα το διάβασε αυτό που λέτε εσείς τώρα. Ούτε ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος έκανε τίποτα, κύριε Παπατέρπο. Μα δεν θα φαινόταν από τις πράξεις στην πορεία, δεν είχε γίνει τίποτα απολύτως. Ο ίδιος χώρος, οι ίδιες εγκαταστάσεις, οι ίδιες συνθήκες. Καταλαβαίνετε γιατί το λέω, φαντάζομαι έτσι. Γιατί όχι ότι θα δικαιολογήσουμε τον Δήμαρχο. Στον Δήμαρχο όμως μπορούμε να δώσουμε κάποια ελαφρυντικά και να πούμε ότι εντάξει, είναι η προϊστάμενη αρχή του Δήμου, ελέγχει τους συνεργάτες του, αλλά αυτήν τη στιγμή έχει και έναν αρμόδιο αντιδήμαρχο σε ζητήματα που είναι καθαριότητας. Άρα θα πρέπει ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος να ασχοληθεί περισσότερο. Και δεν έχουν λυθεί τα ζητήματα, μας λέτε? Όχι, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Όχι, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Σε πάρα πολλά θέματα. Μάλιστα. Τι άλλο είχατε πει σε αυτή την επιστολή το 19? Γιατί ειλικρινά με εκπλήσατε με αυτά που ακούω. Επιτρέψτε μου λίγο να επισημάνω ότι το καλοκαίρι του 2021, ναι, μετά από δεύτερη μηνυτήρια αναφορά στην οποία κατέθεσα το σωματείο, τότε. Μηνυτήρια αναφορά σε ποιον? Προς την επιθεώρηση εργασίας. Μάλιστα. Αυτό είναι άλλο, δεν το ξέρω αυτό. Καταθέσετε μηνυτήρια αναφορά εσείς στην επιθεώρηση εργασίας? Φυσικά. Για ποιο λόγο? Για τους χώρους των εγκαταστάσεων. Για τους χώρους των εγκαταστάσεων. Ναι. Ότι ως εργαζόμενοι συνεχίζουν και στεγάζονται. Έχουμε αυτή την κατάσταση που επικρατεί, ναι, στους χώρους. Μάλιστα. Είναι η δεύτερη φορά να τονίσω και, ναι, η επιθεωρήτρια τότε τόνισε στον κύριο Δήμαρχο ότι η κατάσταση στο εργοστάσιο καθαριότητας είναι απαράδεκτη και ότι βάσει αυτού έχει το δικαίωμα το πρόστιμο το οποίο θα επιβάλλει στο Δήμο να αγγίζει το ύψος των 300.000 ευρώ. Και το επισήμανε ότι αυτά τα χρήματα θα είναι καλό να τα διαθέσει για τους εργαζόμενους και όχι να τα διαθέσει. Να τα πάρει το κράτος, ναι, ως πρόστιμο. Ως πρόστιμο. Και τι έκανε ο Δήμαρχος? Τίποτα, μου λέτε πάλι. Ναι, δεν έχω να προσθέσω στο τι έκανε κάτι. Ίδια περίπτωση είναι και οι εγκαταστάσεις στο οποίο το κτίριο μάλλον το οποίο στεγάζεται. Αυτή τη στιγμή, κύριε Παπατέρπο, μας βλέπουν χιλιάδες τηλεθεατές και
ξέρετε τι θέλω να σας πω. Αν έβγαινα και το έλεγα εγώ ότι ξέρετε σε έναν Δήμο συμβαίνει αυτό και αυτό το πράγμα, θα μπορούσε ο κόσμος που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή να πούν τι κάθεται και μας λέει τώρα, είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτά τώρα μας τα περιγράφει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν είναι πράγματα τα οποία λέμε εμείς. Ξαναπείτε το. Κάνατε μήνυση και αναφορά προς την επιθεώρηση εργασίας και υπάρχει και στην έκθεση. Στην αυτοψία στην οποία και στην αυτοψία που έγινε και λένε ότι δήμαρχε, θα σου ρίξω πρόστιμο 300.000 ευρώ. Προτείνω λοιπόν αυτά τα λεφτά να τα ρίξεις μέσα στις εγκαταστάσεις να είναι καλύτερες συνθήκες παρά να πάνε. Και δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Όχι, ακόμα και σήμερα δεν έχει γίνει. Το πρόστιμο όμως έπεσε. Εδώ είναι το ερώτημα. Όχι, από ό,τι τι ξέρω, έκανε η επιθεώρηση εργασίας. Για ξέρω, μέχρι τώρα όχι. Ναι, πιθανόν, εσείς ξαναπήγατε στην επιθεώρηση εργασίας να της είναι, πείτε ότι η κατάσταση συνεχίζεται. Όχι, δεν χρειάστηκε. Τουλάχιστον μέχρι τώρα είπαμε να μην ξαναπάμε. Πιθανόν να είναι ο χρόνος τον οποίο έχει αφήσει η επιθεώρηση εργασίας το να επιτρέψει να μπορέσει ο Δήμος να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Μάλιστα. Η ίδια περίπτωση ακριβώς αφορά και το Τμήμα Πρασίνου, το οποίο στεγάζεται στον υπόγειο χώρο του ΔΑΚ. Μιλάμε δηλαδή για ένα στενόμακρο κτίριο, 80-100 μέτρων, που στον ίδιο χώρο μέσα που στεγάζονται οι εργαζόμενοι σταθμεύουν και τα οχήματα του Πρασίνου. Στον ίδιο χώρο, που πάει ο εργαζόμενος, αφήνει τα πράγματά του να ετοιμαστεί για να εργαστεί, ναι. Είναι και τα οχήματα. Σταθμεύουν και τα οχήματα, τα περισσότερα οχήματα. Και αν πάρει φωτιά ένα όχημα για κάποιο λόγο από μια μηχανική βλάβη και γίνει κάτι, αυτό θα κινδυνεύσουν και εργαζόμενοι. Το οποίο φυσικά δεν το θέλει κανένας. Ναι. Εγώ άλλο θα να τονίσω ότι αυτά τα τρίκυκλα τα οποία χρησιμοποιεί το πράσινο από τη φύση τους σαν μηχανές, το καύσιμο που χρησιμοποιούν είναι μεικτό. Δηλαδή υπάρχει ένα ρεζερβουάρ βενζίνης και ένα ρεζερβουάρ λαδιού. Μάλιστα. Οπότε όταν αυτή η μηχανή πάρει μπροστά το πρωί, το ντουμάνι σε εισαγωγικά το οποίο βγαίνει στο χώρο, ναι, είναι υπερβολικό. Και να τονίσω επίσης, σύμφωνα και με ένα έγγραφο το οποίο έχει κάνει και η προϊσταμένη το τμήμα του Πρασίνου, ότι το σύστημα εξαερισμού που υπάρχει στο χώρο έχει αγοραστεί και τοποθετηθεί από τους εργαζόμενους, δηλαδή η διοίκηση δεν φρόντισε έτσι το χώρο τους ώστε να μπορεί να εξαερίζεται άμεσα. Και ότι ακόμα και αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα το οποίο έχει τοποθετηθεί από τους εργαζόμενους, η επιθεώρηση εργασίας το έχει χαρακτηρίσει ως μη επαρκή. Ως μη επαρκή. Ναι. Βέβαια, εσείς πήρατε ένα μηχάνημα ανάλογα και με τις οικονομικές σας δυνατότητες, γιατί το πληρώσατε και από την τσέπη σας. Το πλήρωσαν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Λοιπόν, οι ίδιοι εργαζόμενοι. Οι ίδιοι εργαζόμενοι πλήρωσαν μηχάνημα προκειμένου να έχουν καλύτερες συνθήκες μέσα στον χώρο εργασίας τους. Ναι, οι ίδιοι εργαζόμενοι. Μου είπατε και για τις σχολικές καθαρίστριες. Άλλη πληγή. Άλλη πληγή αυτή. Λοιπόν. Είναι ξεχωριστό δηλαδή κομμάτι. Βλέπω τα χαρτιά σας. Όχι, είναι η συνέχεια των προβλημάτων. Δεν είναι. Μάλιστα. Βέβαια, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, οι ανάγκες της καθαριότητας και απολύμασης και υγιεινής αλλά και ασφάλειας έχουν πολλαπλασιαστεί, όπως είπαμε και πριν. Βέβαια, το Υπουργείο έδωσε τότε 483 ώρες, στις οποίες η σημερινή διοίκηση φρόντισε να τις πάσει σε 5 ώρες και 3 ώρες. Καταλαβαίνετε ότι μία τρίωρη καθαρίστρια ή μία πεντάωρη καθαρίστρια είναι φύση αδύνατο να μπορέσει να ανταποκριθεί έτσι όπως πρέπει στα καθήκοντά της. Μάλιστα. Εμείς από την αρχή, μόλις συναντήσεις που κάναμε με τον Δήμαρχο, ζητήσαμε να μην προχωρήσει στην μείωση του ωραρίου, να είναι όλες δηλαδή πλήρες ωραρίου 6,5 ώρων και να προσπαθήσει να διεκδικήσει τις παραπάνω ώρες τις οποίες χρειάζεται για να μπορέσει να εξασφαλίσει το κονδύλιο. Δηλαδή, εσείς ζητήσατε μια καθαρίστρια όταν έρχεται στην εργασία της να δουλεύει συνεχόμενα, να κάνει δηλαδή ένα πλήρως ωράριο να προσφέρει, ναι, και να μην είναι σπαστό. Σπαστό δεν είναι, απλά είναι τρίωρο. Είναι τρίωρο. Μέσα σε τρεις ώρες τι μπορεί να προσφέρει. Τι να προσφέρει. Πότε να έρθει, ναι. Τι μπορεί να προσφέρει. Για πείτε. Συν το ότι έχουν μειωθεί και αισθητά οι αποδοχές των υπαλλήλων. Δηλαδή φτάνουν σε σημείο να χάνουν 200 και 250 ευρώ το μήνα. Στη σημερινή περίοδο 250 ευρώ το μήνα δεν είναι λίγα. Είναι πολλά λεφτά. Λοιπόν, οτιδήποτε συνεντήσεις κάναμε με τον Δήμαρχο για το συγκεκριμένο θέμα, αυτό που ζητούσαμε επίμονα ήταν να μην φτάσουμε στις 3 και 5 ώρες, αλλά να γίνουν ώρες, να είναι όλοι οι εργαζόμενοι πλήρες ωράριο. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Αναγκαστήκαμε 10 Νοεμβρίου 2021 και κάναμε 24 ώρες απεργία. Ζητήσαμε τότε εκείνη την ημέρα από τον Δήμαρχο να μας ακολουθήσει, να κλείσει το Δημαρχείο και να κλείσει και σχολικές μονάδες.
Να χρησιμοποιήσει δηλαδή όλη αυτή την κίνηση ως ένα όπλο και ως μέτρο πίεσης και να μπορέσει να εκδιδικήσει τα παραπάνω χρήματα. Το λυπηρό είναι ότι όχι μόνο δεν μας ακολούθησε, αλλά επιτέθηκε και στο σωματείο και στις εργαζόμενες. Συγκεκριμένα, τι εννοείται δηλαδή, επιτέθηκε? Φραστικά εννοείται. Φραστικά, ναι. Εννοείται φραστικά. Συγκεκριμένα, με κάποια εργαζόμενη, η οποία βλέποντας ότι οι αποδοχές έχουν μειωθεί τόσο πολύ, βλέποντας την εξαθλίωση στην οποία συνεχίζει και είναι, είχε ανεβάσει το τόνο της φωνής της και έφτασε σε σημείο να τη ζητήσει το όνομά της. Ποια είσαι της, κυρία μου, της είπε. Πώς λέγεις την κυρία μου? Αν είναι δυνατόν τώρα. Όταν φτάνει ο Δήμαρχος να ζητά το όνομα μιας υπαλλήλου. Αντί να ζητήσει συγγνώμη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι εργαζόμενοι κάνουν τη δουλειά τους, βέβαια αυτά είναι της εξουσίας τα κατάλοιπα και τα παρελκόμενα. Τι έγινε τελικά με τις σχολικές καθαρίστριες? Τίποτα. Εμείς συνεχίσαμε τον αγώνα μας. 22 Δεκεμβρίου 2021 σε Δημοτικό Συμβούλιο κάναμε μία ακόμα παράσταση, στην οποία έτοιμά μας ήταν... Εισακουστήκατε εκεί? Όχι, δεν έγινε κάτι. Απλά λάβαμε τη δέσμευση του αντιδημάρχου, ο οποίος είπε ότι θα κάνει το παν, ώστε η νέα σχολική χρονιά 22-23 να είναι πλήρης ωραρίου οι σχολικές καθαρίστριες. Ο αντιδήμαρχος παιδείας που είναι σήμερα. Ναι, ναι. Τι έκανε ο αντιδήμαρχος παιδείας που είναι σήμερα? Αυτή τη δέσμευση έχουν πάρει μόνο. Μίλησε για τη νέα σχολική χρονιά 22-23. Αυτή μετά... είναι, τη διανύουμε. Κλείνει. Όχι, το Πάσχα κλείνει. Αύριο κλείνει. Αύριο Παρασκευή κλείνουν τα σχολεία. Για τη νέα σχολική χρονιά. 22-23 είμαστε. 21-22 διανύουμε. 21-22. 22-23 τι εννοεί? Από το Σεπτέμβριο του 23. Σεπτέμβριο. Άρα πάμε το Σεπτέμβριο του 23 που θα τελειώσει το 24. Από το Σεπτέμβριο του 22 στον Αυγούστιο. Στο 23. 23. Από το Σεπτέμβριο του 22, δηλαδή μετά το καλοκαίρι, ναι, θα πάμε στο 23. 23, ναι, σωστά. Για την επόμενη σχολική χρονιά, για τη νέα σχολική χρονιά. Για αυτή τη σχολική χρονιά τι κάνει? Δεν είναι τίποτα, δυστυχώς τίποτα. Δυστυχώς δεν έκαναν τίποτα. Το μόνο που κάνουν ήταν με ίδιους πόρους να προσθέσουν ακόμα 20 εργαζόμενους τρίωρης απασχόλησης, πιστεύοντας έτσι ότι θα καταφέρουν να λύσουν κάπως το πρόβλημα. Μάλιστα. Έχουμε τώρα 20 λεπτά που μιλάμε και δεν έχω ακούσει κάτι θετικό από πλευράς Δημοτικής Αρχής προς τους εργαζόμενους, γιατί εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι οι εργαζόμενοι, δηλαδή συζητάμε τόση ώρα για τους εργαζόμενους. Εμείς πιστέψαμε ότι αυτό είναι κάτι που θα θέλουμε πολύ περισσότερο από όλους, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Μάλιστα. Μου είπατε και για την κατάσταση των παιδικών σταθμών. Να κλείσουμε και με τους παιδικούς σταθμούς και κλείσουμε. Να βάλουμε, δηλαδή είπαμε για την υγεία και την ασφάλεια, είπαμε και για τους χώρους που βάλατε δικά σας μηχανήματα, είπαμε για τις σχολικές καθαρίστριες, παιδική σταθμή. Παιδική σταθμή. Έχουμε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την λειτουργία της προσχολικής αγωγής, με τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς. Κύριε Παπατέρπο, αυτή τη στιγμή μας ακούνε γονείς, οι οποίοι στέλνουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι, είτε γιατί δεν έχουν άτομα, είτε γιατί δεν έχουν προφανώς και την οικονομική δυνατότητα να τα στείλουν σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, που εκεί υποτίθεται ότι οι παροχές είναι ακόμα καλύτερες. Και στέλνουν τα παιδιά τους σε δημόσιους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Και φεύγουν ήσυχοι ότι οι συνθήκες μέσα στις οποίες βρίσκονται τα παιδιά τους, και θέλω να πιστεύω ότι οι συνθήκες είναι καλές και των εργαζομένων. Θέλω να ακούσω τι εικόνα θα μας δώσετε. Καταρχήν, να τονίσουμε ότι οι συνάδελφοι στους παιδικούς σταθμούς, η δουλειά που κάνουν, η οποία είναι εξαιρετική. Είναι εξαιρετική, δεν μιλάμε για τους εργαζόμενους. Δεν αμφισβητώ για την. Μιλάω για τις συνθήκες που οι εργαζόμενοι κάνουν τη δουλειά τους. Όχι τι κάνουν αυτοί προς τα παιδιά, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Εννοείται ότι αυτά που κάνουν είναι τα καλύτερα. Οι συνθήκες, σας είπα, είναι ότι γίνεται στους... Βέβαια, δεν μπορεί να γίνει σύγκριση ενός παιδικού σταθμού με μια εγκατάσταση τεχνικής υπηρεσίας. Έτσι, καμία περίπτωση, αν είναι δυνατόν. Ωραία. Πείτε μας τι έπρεπε να έχουν οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς και δεν έχουν. Βασικά, πρέπει να πω ότι είναι αμέριστη στη συμπαράσταση της διοίκησης. Όταν κατέφυγαν και προσπάθησαν να διεκδικήσουν τη μονιμότητά τους μέσα από δικαστική οδό. Μάλιστα. Δεν το έπρεξαν αυτό. Τέλος πάντων, να το αφήσουμε αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο. Είναι μια πληγή η οποία όσο τη ξύνεις τόσο πονάει.
αυτοί οι εργαζόμενοι κάλυπταν διαρκείς και πάγιες ανάγκες του Δήμου, έπρεπε να μονιμοποιηθούν και η Δημοτική Αρχή δεν στάθηκε στο πλευρό τους. Φυσικά, κάλυπταν και καλύπτουν. Είναι μια υπερβολή από πλευράς εργαζομένων ότι αφού εργαζόμαστε σε ένα Δήμο να γίνουμε και μόνιμοι. Γιατί μπορεί να επικαλεστεί αυτό μια Δημοτική Αρχή. Για ποιο λόγο η Δημοτική Αρχή δεν έκανε δεκτό το αίτημά σας? Θα έχει κάποια λογική που δεν το έκανε? Κάλυπταν και καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Είναι συνάδελφοι οι οποίοι ήταν τότε, εργαζόταν στο πρώην ΔΚΕΚΠΑΚΕ, το νομικό πρόσωπο, το οποίο καταργήθηκε και στην πορεία μετά πέρασε στην επιδική σταθμή στο Δήμο. Είναι η περίφημη γνωστή ιστορία με τη γνωστή κυρία σήμερα τη Δήμαρχο, η οποία δεν ήθελε να υπογράψει. Σωστά. Μάλιστα. Σωστά. Έχει αφήσει ιστορία η συγκεκριμένη κυρία. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν αυτοί οι εργαζόμενοι με τι συνθήκες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα παιδιά, στους παιδικούς σταθμούς? Σας ανέφερα και πριν ότι τουλάχιστον ακόμα και στους παιδικούς σταθμούς δεν είχαν δοθεί και στην αρχή της πανδημίας αλλά και στην πορεία της πανδημίας ο απαραίτητος σκροπισμός για να μπορούν να είναι πιο ασφαλή η εργασία τους. Ακόμα και τώρα δεν έχουν κάτι τέτοιο. Κύριε Παύλο Παπατέρπο, εδώ και 25 λεπτά περίπου που κοιτάω το ρολόι, μας κάνατε μία αναφορά για τα όσα έχουν οι εργαζόμενοι στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, το Σωματείο Εργαζομένων. Εσείς τι καταλαβαίνετε, τι λόγο έχει μία δημοτική αρχή να μην προσφέρει τα καλύτερα σε συνεργάτες της, γιατί είστε συνεργάτες της Δημοτικής Αρχής, προκειμένου προς τους πολίτες να έχετε τα καλύτερα μέσα για να προσφέρετε και εσείς καλύτερες υπηρεσίες? Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή στην καθαριότητα έχουν όλοι φόρμες εργασίας ώστε όταν πηγαίνουν στη δουλειά τους να είναι ομοιόμορφα, ενδεδειμένοι, προστατευμένοι είτε το χειμώνα είτε το καλοκαίρι, όταν σέρνονται πίσω από ένα απορριμματοφόρο να ανεβάσουν πάνω ένα κάδο και να τον αδειάσουν? Όπως σας είπα και πριν, από το 2022 και μετά τον Ιανουάριο δηλαδή ξεκίνησαν και δίνανε τα πρώτα ΜΑΠ. Πριν από αυτό, ευτυχώς υπήρχαν κάποιες χορηγίες στις οποίες μπορούσαν οι συνάδελφοι να φορέσουν κάποια μπουφάν για να αντιμετωπίσουν το κρύο ή κάποια παντελόνια. Με χορηγίες, επαναλαμβάνω. Εννοείται πολιτών. Ναι, πολιτών και επιχειρήσεων. Και επιχειρήσεων. Μάλιστα. Αυτά δηλαδή. Μισό λεπτό. Εγώ ως δημότης και ο κάθε δημότης πληρώνω μέσα από τη ΔΕΗ δημοτικά τέλη, τα οποία είναι ανταποδοτικά και τα οποία αυτά αφορούν την καθαριότητα, το φωτισμό και τους δρόμους. Σωστά? Σωστά. Αυτά τα χρήματα τα οποία εισπράττει ο Δήμος, τα ανταποδοτικά, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να τα πάρει μία δημοτική αρχή και να αγοράσει κάτι άλλο πλην για τον λόγο τον οποίον τα πληρώνει ο Δημότης. Δηλαδή για την καθαριότητα, για το φωτισμό του, για τα παγκάκια του, για την καθημερινή του, δηλαδή για τις καθημερινές του ανάγκες. Και ενώ λοιπόν ο πολίτης τα πληρώνει, τα δίνει αυτά τα λεφτά, αντί η Δημοτική Αρχή από αυτά τα λεφτά να παρέχει προς τους εργαζόμενους τα καλύτερα, έρχονται οι ιδιώτες και κάνουν χορηγία να φοράνε οι συνεργάτες σας μπουφάν και φόρμες προκειμένου να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους? Είναι κάτι το οποίο έγινε. Δεν είναι. Υπήρχαν χορηγίες οι οποίες ήταν στην ουσία ρούχα για τους εργαζόμενους. Σας είπα ότι κάθε φορά το σωματείο δίνει έναν αγώνα για το αυτονόητο. Κάθε φορά. Θα πρέπει να γίνει μια προσφυγή στη δικαιοσύνη, να κατευθυνθούν μηνύσεις για να κερδίσουμε αυτό που δικαιούμαστε. Το έχετε κάνει? Βεβαίως. Αλλιώς δεν θα κερδίζαμε τίποτα μέχρι και τώρα. Και τι έχει αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη? Ακόμα την εξετάζει την περίπτωση? Δυστυχώς η ελληνική δικαιοσύνη σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ελαστική. Και είναι κάτι το οποίο οι δήμαρχοι το εκμεταλλεύονται αυτό. Όταν λέτε ελαστική, έβγαλε απόφαση ή δεν εξετάστηκε η υπόθεση ακόμα? Έχει διαφορά? Όχι, αλλά όταν υπάρχει μια εντήρια αναφορά στην οποία λέμε εμείς ότι δεν μας έχουν χορηγηθεί τα ΜΑΠ. Και όταν γίνεται το δικαστήριο, υπάρχει μια βεβαίωση στην οποία. Εννοεί τα μέσα ατομικής προστασίας, όσοι ακούτε τη λέξη ΜΑΠ, ναι. Και στη συνέχεια στο δικαστήριο υπάρχει μια βεβαίωση στην οποία φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία ή η όλη διαδικασία είναι. Ναι, ότι έχουν κινηθεί διαδικασίες. Ναι. Βλέπει αυτό ο δικαστής και σταματά το πράγμα εκεί πέρα. Τώρα, από εκεί και μετά, το πότε θα δοθούν αυτά τα ΜΑΠ και αν θα δοθούν έγκαιρα στην ώρα τους. Δεν το εξετάζει από εκεί και μετά. Όχι, το αφήνει. Πότε.
Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή εσείς έχετε και άλλες μηνύσεις κατατιθειμένες για το ότι δεν έχετε τις παροχές σας? Είναι μηνύσεις οι οποίες έχουν γίνει στο παρελθόν και υπάρχει μια σειρά οι οποίες εκδικάζονται ακόμα και σήμερα. Ακόμα και σήμερα. Μάλιστα. Ακούσατε και πριν τι γίνεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ακούσατε τι γίνεται στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Εγώ δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο εσείς για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Να σας ευχαριστήσω μόνο που μας δώσετε την ευκαιρία μέσα από αυτή την τηλεοπτική μετάδοση να μιλήσουμε για τα προβλήματα των εργαζομένων. Βέβαια, είναι κάτι που το κάνουμε συνέχεια με ανακοινώσεις. Οι δημότες ξέρουν όλοι τι ακριβώς γίνεται. Και ευελπιστούμε σε κάτι καλύτερο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα εδώ. Θα εξακολουθεί να υπάρχει από αυτό το κανάλι ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας για σας και όλους τους συναδέλφους σας, τους εργαζόμενους, που μπορεί να είστε 700 εργαζόμενοι, αλλά έχετε από πίσω και οικογένειες, οπότε ο αριθμός είναι ακόμα μεγαλύτερος και δικαιούστε κι εσείς τους άνθρωποι καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αλλά να μιλάμε εν έτη 2022 για συνθήκες οι οποίες συνιστούν εργασιακό μεσαίωνα, νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν τιμά ούτε την ίδια μας την κοινωνία και κατά πόσο δεν τιμά και την Δημοτική Αρχή η οποία βρίσκεται σήμερα σε αυτή τη θέση και την προηγούμενη, γιατί και οι προηγούμενες μπορεί να κάναν τα ίδια και τις επόμενες αν θα κάνουν τα ίδια για τις συνθήκες που επικρατούν, προσέξτε, απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται για να προσφέρουν σε όλους εμάς τους υπόλοιπους ανθρώπους στις τοπικές κοινωνίες. Κύριε Παπατέρπο, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας εύχομαι να έχετε καλό Πάσχα. Και εσείς και όλοι οι συνάδελφοί σας στο Σωματείο. Αμήν. Υγεία να μας δίνει πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, τα όσα ακούσατε στη σημερινή εκπομπή, θέλω να πω, κλείνοντας το σημερινό hashtag, ότι δεν ήταν και πολύ ευχάριστα τα όσα ακούστηκαν από το τι συμβαίνει στην κοινωνία μας σε ζητήματα δικαιοσύνης που μιλήσαμε στην έναρξη της εκπομπής και στη συνέχεια τα όσα συμβαίνουν στα σωματεία εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Διαπιστώνετε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σηκώνονται από τα χαράματα, από τα ξημερώματα προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους εμάς τους δημότες, που ανά πάσα στιγμή παίρνουμε τηλέφωνο στις υπηρεσίες και λέμε γιατί δεν ήρθαν να πάρουν τα σκουπίδια από εκεί, γιατί δεν ήρθαν να καθαρίσουν τους δρόμους, γιατί το παγκάκι αυτό είναι χαλασμένο, γιατί η παιδική χαρά που πηγαίνουμε τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας δεν είναι ασφαλής και δεν μπορούμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας ή να περάσουμε το χρόνο μας. Όλοι εμείς οι πολίτες έχουμε ο καθένας και μια διαφορετική απέτηση από τον Δήμο του, από τη γειτονιά του, από την δημοτική του κοινότητα στην οποία βρίσκεται, από την περιοχή στην οποία κάθεται. Διαπιστώσατε σήμερα μέσα από αυτή την εκπομπή ότι όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δουλεύουν για να παρέχουν καλύτερες συνθήκες σε εμάς τους πολίτες, οι ίδιοι βιώνουν έναν εργασιακό μεσαίωνα και ότι οι δημοτικές αρχές που έχουν εκλεγεί και παίρνουν ανταποδοτικά τέλη με σκοπό να κάνουν καλύτερη τη ζωή και των εργαζομένων και των πολιτών, δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Χαίρομαι όμως που τα λέμε. Δεν θα σταματήσουμε να τα λέμε και να τα κρύβουμε αυτά, έτσι ώστε όλοι εσείς που παρακολουθείτε αυτές τις εκπομπές να βγάζετε τα συμπεράσματά σας, να έχετε πιο σωστή κρίση και όταν θα έρθει η ώρα να πάτε στις κάλπες, όλους αυτούς οι οποίοι μας κοροϊδεύουν, σας κοροϊδεύουν, να πάρουν και το ανάλογο που τους αντιστοιχεί. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στην επόμενη εκπομπή στο hashtag. Να είστε πάντα καλά.